το κίνημα των ενεργών πολιτών για το νερό, για το περιβάλλον, για το δικαίωμα όλων στη δημοκρατία, σήμερα δικαιώθηκε για άλλη μια φορά. Έτρεψε σε φυγή τους ψευδομηνυτές, δηλαδή όλη την παράταξη του κυρίου Μπέου, που θα έπρεπε να βρίσκεται στο δικαστήριο, γιατί είναι μάρτυρες κατηγορίας και υποτιθέμενοι παθόντες από τη συμπεριφορά των πολιτών. Πλην όμως δεν ήρθαν, δεν εμφανίστηκαν και τελικώς τιμωρήθηκαν από το δικαστήριο, γιατί είναι μάλιστα η δεύτερη φορά που απουσιάζουν. Είναι γνωστή αυτή η τακτική του να χρησιμοποιούνται και να εργαλειοποιούνται οι μηνύσεις προκειμένου να φοβηθούν οι πολίτες. Ο Αριστίδης ο Φραγκουδάκης και ο Θωμάς ο Κλιμόπουλος, στους οποίους υπερασπίζομαι, εννοείται ότι δεν φοβούνται, όπως δεν φοβάται και κανένας από τους ενεργούς πολίτες για το νερό, για το περιβάλλον, για τη δημοκρατία εδώ στο Βόλιο. Εκείνοι που φοβούνται είναι εκείνοι που ψεύδονται και εκείνοι που επιθυμούν να κατατρομοκρατούν τους πολίτες, εκείνοι δηλαδή που απουσίαζαν και τιμωρήθηκαν. Θα ξαναείμαστε εδώ το Δεκέμβριο, στις 14 Δεκεμβρίου. Η δίκη αναβλήθηκε αφού δεν μπορούσε να γίνει. Δεν είχαν εμφανιστεί ούτε εκείνοι που κατέθεσαν την αρχική μήνυση και κάπως ψέλησαν ότι επιθυμούσαν να αποσύρουν τη μήνυση, αφού πρώτα με την πανοκρουσία, όπως θυμάστε την προηγούμενη φορά, ανακοίνωναν ότι θα παρασταθούν στη δίκη. Έχω και ένα άλλο νέο να ανακοινώσω. Ως δικηγόρος της υπόθεσης των κατοίκων των Σταγιατών που καταθέσαμε την μήνυση τον Ιούλιο του 2020 κατά του κυρίου Μπέου, ότι υπάρχει πια επίσημα το κατηγορητήριο κατά του νυν δημάρχου για ψευδή καταμήνυση κατά εξακολούθηση, κατά συρροή, για συκοφαντική δυσφήμιση τελειστήσα δημόσια κατά εξακολούθηση και κατά συρροή, για απόπειρα παράνομης βίας κατά εξακολούθηση και κατά συρροή, για απειλή κατά εξακολούθηση και κατά συρροή και για εξύβριση τελειστήσα δημόσια κατά εξακολούθηση και κατά συρροή. Αυτά αντιμετωπίζει ο κύριος Μπέος κατόπιν της μηνύσεως που είχαμε κάνει με τους κατοίκους των Σταγιατών. Θα θυμάστε ότι είχε έρθει όλο το χωριό στην εισαγγελία και καταθέσαμε τη μήνυση. Στις 6 Μαρτίου του 2023 είναι η δίκη. Αναμένουμε με ενδιαφέρον τι θα έχει να πει ο σημερινός δήμαρχος που χτύπαγε τα χέρια του απειλητικά, που απίφθινε ύβρις απειλές και συκοφαντίες κατά των κατοίκων και που επιχειρούσαν τους τρομοκρατήσει λέγοντάς τους ακόμη ότι θα πάρει και φορολογικά μέτρα εναντίον τους. Είμαστε εδώ, εγώ θα είμαι εδώ στο πλευρό εκείνων που αγωνίζονται, θα είμαι πάντοτε παρούσα, οπότε ας μην υπολογίζουν κάποιοι στην απουσία μου. Και βεβαίως το καλό με την ιστορία είναι ότι δεν σταματάει, το καλό με τις κινητοποιήσεις και τις δράσεις, τις διεκδικήσεις και τους αγώνες επίσης των πολιτών είναι ότι επίσης δεν σταματούν μέχρι να δικαιωθούν και δικαιώνονται.